Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα με τη ζεστούλα 3 του μηνός, Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 για την δική σας καθημερινή και ανώλευκη ενημέρωση. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 παρα 10, γι' αυτό και σήμερα βγήκαμε ακριβώς 7. Για να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας να τα προλάβουμε, έχουμε και μια προγραμματισμένη συνέντευξη λίγο αργότερα. Μιας και λέω τρόπους επικοινωνίας, για να επικοινωνούμε εμείς και εσείς και στη σημερινή εκπομπή με τα μηνύματά σας, FM και NO, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό και σας περιμένει Blue Libero, μια λέξη, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Μουσικά θα πάμε με Doors, καθώς σαν σήμερα αγέννητοι ήμασταν. Εσύ ήσουν αγέννητος? Όχι. Α, πρόλαβες Τζιμάκο. Σαν σήμερα το 1971 μας άφησε ο Τζιμ Μόρισον, οπότε θα πάμε κάπως έτσι. Χθες αναφέραμε κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο. Είχαμε και την συνέντευξη μεγάλη σε διάρκεια του Προέδρου της ΚΑΕ Ηρακλής, του κυρίου Θόδωρου Δρακόπουλου, ο οποίος βέβαια δυστυχώς ένα κουσουράκι ακόμα δεν το έχει βελτιώσει. Και το θέμα που προέκυψε με τα παιδιά από την Αθήνα, το είδα αργότερα, πολύ αργότερα μετά την εκπομπή. Έχει αυτό το κουσουράκι ο κύριος Δρακόπουλος να μπαίνει στα social media και να ανοίγει διαλόγους, να λέει διάφορα και να προκαλεί τον κόσμο ή κάποιους από τον κόσμο. Και μια αντίστοιχη ανακοίνωση απάντησης από τα παιδιά από την Αθήνα βγήκε χθες το βράδυ κατά του κυρίου Δρακόπουλου, κατά, ως απάντηση για αυτά που είπε σε ένα σχόλιο του στα social media. Είναι ένα από τα κουσούρια τα επικοινωνιακά τα οποία έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Και από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει. Η ομάδα να πηγαίνει καλά θα πει κάποιος, αλλά καλό είναι αυτό να αποφευθεί. Θα σας πω κάτι, θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμυθάκι. Πώς λένε στο τέλος σε κάποιες σειρές ότι ουδεμία σχέση αυτό που θα πούμε δεν έχει με την πραγματικότητα, κάτι τέτοιο δεν λένε, Χριστό μου, που γράφουν κάτι ιστορίες και στο τέλος λένε αυτό το πράγμα. Εμείς θα πούμε ότι η ιστορία που θα πούμε έχει σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι κάποτε υπήρχε ένας χαζός. Ένας χαζός που προσπαθεί εδώ και λίγες μέρες. Μ' αρέσει που έβαλα κάποτε και μετά βάζω εδώ και λίγες μέρες. Φοβερή ιστορία, πάω να πω. Προσπαθεί εδώ και λίγες μέρες να επικοινωνήσει. Ο λόγος για αυτόν τον χαζό που προσπαθεί εδώ και λίγες μέρες να μάθει πράγματα για να ενημερώσει τον κόσμο. Γιατί έχει μια εκπομπή αποκλειστικά για τον Ηρακλή και καλείται να ενημερωθεί και να ενημερώσει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έχει την αγωνία του, έχει το ενδιαφέρον του, έχει την καψούρα του, τον ταλκά του και τη ζέστη που του βαράει στο κεφάλι και θέλει να μάθει, θέλει να ενημερωθεί. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί. Και πριν από λίγο είχα τηλέφωνο και όλη την ημέρα είχα μηνύματα και τηλεφωνήματα. Και όλη την ημέρα προσπαθώ να μάθω πράγματα για να σας τα πω. Αλλά δυστυχώς τα τηλέφωνα δεν τα σηκώνουν. Και εύχομαι αυτό που συμβαίνει εδώ και λίγες μέρες να συμβαίνει για καλό. Δηλαδή ότι αφήστε μας να το τελειώσουμε και να σας πούμε στο τέλος τι θα γίνει. Αλλά πείτε μία καλησπέρα, δεν είναι κακό. Και θα το σεβαστούμε αυτό που θα μας ζητήσετε. Αλλά για να μας ζητήσετε κάτι πρέπει να το ακούσουμε. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση. Πάμε στην Ολλανδία. Η Ελένη Μπούντου είναι στην παρέα μας, στην γραμμή μας. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Λοιπόν, 50 λεπτά πριν από το προγραμματισμένο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Άλκμαρ,
επί Ολλανδικού εδάφους, να δώσουμε εντάχει έτσι μια πρώτη ενδεκάδα. Αν και θα πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα ότι ο Άμπελ Φερέρα είπε ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Ακούτε και στο λιστό, βρίσκονται αρκετοί εδώ πέρα, έχουν έρθει από νωρίς για να δουν τον ΠΑΟΚ στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Αυτή λοιπόν η πρώτη επίσημη ενδεκάδα για το φιλικό που μας δόθηκε είναι με Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια, Γιαννούλη αριστερά, Χατζησαΐα Βαρέλα στο κέντρο της άμυνας, Μάτος δεξιά, Καντουρί κάτσε τα χαφ, Μπίσος Βαρ αριστερά, Ζαμπά δεξιά και βεβαίως δίδυμα στην κορυφή της επίθεσης, Ακπομ με Γαϊτανίδη. Το είδαμε και στην προπόνηση αυτό το δίδυμα με 2 γκολ από τον Γαϊτανίδη, αλλά 2 από τον Ακπομ σε ένα 4-4-2 όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον από τον Άμπελ Φερέιρα. Μένει να το δούμε και μέσα στο γήπεδο και φυσικά στον πάγκο βρίσκονται όλοι διαθέσιμοι εκτός από Λάμπρου και Πέλκα, γιατί όπως σημειώσαμε έχουν κάποιες ενοχλήσεις και θεωρήθηκε προτιμότερο να προφυλαχθούν και να μην πάρουν χρόνο συμμετοχής στο σημερινό φιλικό. Πολλά περισσότερα στις 8 Ωραία. Λοιπόν που είναι προγραμματισμένη η Σέντρα. Έγινε Ελένη, να είσαι καλά. Ναι. Θα κάνουμε μία ακόμα παρένθεση και με τον Χρήστο Τσαλτίδη σε λίγο. Όχι, όχι, θα με ενημέρωσει. Θα μου στείλει μήνυμα. Τα παιδιά που είναι στην Ολλανδία. Γι' αυτό και θα κλείσουμε 8 παρα 10, όπως σας είπα, γιατί θα ξεκινήσουν τα φιλικά. Λέω λοιπόν ότι καλό είναι να υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ της οικογένειας του Ηρακλή, που μας περιλαμβάνει όλους μας αυτό, όταν λέμε οικογένεια του Ηρακλή, για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Εκτός κι αν έχει αποφασιστεί η ενημέρωση να είναι μερική και όχι γενική. Δεν το ξέρω αυτό. Σήμερα είναι να γίνει το ραντεβού. Ποιοι θα είναι, πόσοι θα είναι, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, τι θα γίνει. Περιμένουμε να μας ενημερώσουν. Αν μας ενημερώσουν. Εύχομαι να μας ενημερώσουν. Όταν τελειώσουν όλα. Δεν έχουμε διάθεση ούτε να παίζουμε κυνηγητό, ούτε κρυφτό. Αυτά τα παίζαμε μικροί στις αλάνες του ασβεστοχωρίου. Και κρυφτόκουτο και τζαμί και όλα αυτά. Δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και καλό θα ήταν να υπάρχει συνεργασία γι' αυτό. Για να ενημερώνεται ο κόσμος. Και δεν είναι ότι το κάνω προσωπικό θέμα, όχι, καμία σχέση. Ότι δεν μου απαντάει κανένας, δεν σηκώνει τηλέφωνα και έτσι δεν μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που ρωτάει συνεχώς τι γίνεται με το ραντεβού, ποιοι πήγανε, αν είναι ο Θοδωρίδης, αν δεν είναι ο Θοδωρίδης, ποιοι άλλοι είναι κοντά του, τι γίνεται με τα μέλη της Επιτροπής, ποιοι πήγαν από την Επιτροπή, τι θα γίνει αν βρήκαν 2 εκατομμύρια, αν βρήκαν 2,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί κανείς δεν θα μπει στη διαδικασία να απαντήσει. Δεν έχει μπει στη διαδικασία να απαντήσει. Αλλά το κακό από ό,τι φαίνεται δεν έχει να κάνει με μένα. Μην το παίρνετε έτσι. Είναι λίγο γενικό. Για παράδειγμα, πριν από λίγο ο κύριος Αντωνέλης μου μετέφερε και μου ζήτησε να το μεταφέρω και στον αέρα της εκπομπής ότι φεύγει από την Επιτροπή. Ότι δεν επιθυμεί να είναι άλλο μέλος της Επιτροπής που συστάθηκε πριν λίγες μέρες και που συναντήθηκαν και στο Κατσάνιο την περασμένη Πέμπτη. Ούτε μια εβδομάδα δεν κλείσανε. Και προφανώς καταλαβαίνω την δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που λειτουργεί η Επιτροπή, για την επικοινωνία που έχει ή δεν έχει μεταξύ τους. Αν όλα πάνε καλά και σήμερα αυτοί που κατέβουν στο Βόλο γυρίσουν με το άφημί και ο Ηρακλής θα παίξει πρώτη αγωνιστική με τον Πανιόνιο, προφανώς και αυτά που λέμε τώρα δεν θα τα ξαναπούμε και δεν θα ασχοληθούμε με αυτά, γιατί θα είναι τέτοιο το αποτέλεσμα που θα κάνει όλους μας να ασχολούμαστε με την πρώτη εθνική κατηγορία. Αλλά καλό θα είναι από τη στιγμή που συστάθηκε μια επιτροπή να είναι και μαζί, να συνεννοούνται, να υπάρχει μια επικοινωνία. Και ο κύριος Αντωνέλης έχει και μια οικονομική δυνατότητα. Και δεν νομίζω να είναι θετικό το ότι μεταφέρει αυτή τη στιγμή ότι για μένα η Επιτροπή τέλος και φεύγω. Ούτε μια εβδομάδα δεν έκλεισε η Επιτροπή. Και προφανώς, όχι προφανώς, είναι δεδομένο ότι ο κύριος Αντωνέλης δεν είναι στο Βόλο.
Ναι, και για τον κύριο Σάκη Αποστολίδη δεν είναι. Κακώς δεν το προανέφερα. Και ο κύριος Αποστολίδης που στην αρχή ήταν στο ραντεβού δεν είναι πλέον στην επιστροφή. Στην επιτροπή, συγγνώμη. Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, από ό,τι ξέρω ο κύριος Κυρίτης είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Πάντως είναι, πώς να το πω, είναι κακό να μην ενημερωνόμαστε από την ίδια την οικογένεια του Ηράκλη και να ενημερωνόμαστε περισσότερο από το Βόλο. Για ποιο λόγο δηλαδή να παίζουμε αυτό το κρυφτούλι, να μην απαντάμε στα τηλέφωνα, να μην ενημερώνουμε τον κόσμο, να μην. Ένα δεν είμαστε, ένα δεν θα έπρεπε να είμαστε. Μαζί δεν έχουμε ένα κοινό σκοπό, ένα κοινό στόχο. Και μην βγει πάλι κάποιος να πει ότι είμαι ο κακός, ο γκρινιάρης, ο μίζερος κτλ. Μια επιτροπή που δημιουργήθηκε την Πέμπτη έχει ήδη δύο αποχωρήσεις. Βέβαια ο κύριος Αποστολίδης και για άλλους λόγους, αλλά ο κύριος Αντωνέλης έχει να κάνει με αυτό που καταγράφω εδώ και λίγα λεπτά. Εκτός κι αν το έχουν πάρει απόφαση να μην επικοινωνήσουν με κανέναν μέχρι να τελειώσει το όλο θέμα. Αλλά άμα τελειώσει το όλο θέμα, θα πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο. Τον τρόπο ας το βρούνε. Ανακοίνωση θα είναι, δεν ξέρω. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ κουραστικό όλη την ημέρα να δεχόμαστε μηνύματα και καλά κάνει ο κόσμος και μας βομβαρδίζει, αλλά να μην έχουμε τι να του πούμε. Από τη στιγμή που οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές δεν μας βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι παράπονο, είναι καταγραφή. Ποσός με ενδιαφέρει για το θέμα της εκπομπής. Με ενδιαφέρει για την ενημέρωση του κόσμου. Κυκλοφορεί μια δήλωση, μια γραπτή δήλωση, δεν ξέρω πού ακριβώς την έχει κάνει, στο διαδίκτυο, στο Facebook από τον Αχιλέα Μπέο. Θέλω να το δω λίγο, να δω αν έχει βγει κάπου, αν έχει τοποθετηθεί κάπου, αν το είπε κάπου, για να καταγράψουμε αυτό που λέει. Αλλά αν ισχύει αυτή η δήλωση, προφανώς και το ραντεβού έχει τελειώσει. Πότε πήγαν, πότε ήρθαν, γιατί μέχρι το μεσημέρι κάποια μέλη της Επιτροπής ήταν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, θα το δούμε λίγο. Φίλε μου Τόλη, σε ευχαριστώ, θα το δούμε. Ελπίζω μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχουμε κάποια ενημέρωση για να ενημερώσουμε και εσάς. Όχι Σταύρο, δεν είναι έτσι φίλε. Όταν προσπαθείς να ενημερώσεις τον κόσμο για το αν θα γίνει σήμερα το ραντεβού, για το ποιοι θα είναι στο ραντεβού, για το αν πήγε ο Θεοδωρίδης, αν δεν πήγε ο Θεοδωρίδης και δεν απαντάει κανένας, μα κανένας, εντάξει, τότε να μην υπάρχουν αυτές οι ερωτήσεις. Και να σου πω και κάτι, όταν συστήθηκε μια επιτροπή, συστήθηκε και αποφάσισαν όλοι να είναι σε αυτή την επιτροπή από κοινού. Καλό είναι να ενημερώνονται τα μέλη μεταξύ τους, ξέρω εγώ. Τόσο λάθος είναι αυτό που λέω. Και το θέμα είναι πιο ότι από τη στιγμή που ο Μπέος ζητά 2 με 2,5 εκατομμύρια και ο Τόμ Παπαδόπουλος λέει θα δώσω 250 χιλιάρικα σε δόσεις, τα υπόλοιπα ποιος θα τα βάλει? Θα τα βάλει ο Ηλίας ο Θοδωρίδης? Μακάρι να έχει τέτοια δυνατότητα ο άνθρωπος να τα βάλει. Ο Μπέος συνέχεια λέει ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το θέμα του Βόλου. Ότι δεν φεύγει από το Βόλο η ομάδα. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν λέω τίποτα παραπάνω γιατί και να αναπνέουμε κακό κάνει. Έχει κάνει δήλωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Μπέος πριν από 15 λεπτά. Αν είναι αληθινό το προφίλ, που μάλλον για αληθινό, συγγνώμη μου φαίνεται,
Σήμερα, μετά από μεσολάβηση του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και φίλου, γίνανε και φίλοι, τον Παπαδόπουλου και προγραμματισμένο ραντεβού, δέχτηκα στο γραφείο μου επίσκεψη ομάδας επιχειρηματιών με επικεφαλής τον κύριο Ηλία Θοδωρίδη, που σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα, που μου εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για αγορά των μετοχών της ποδοσφαιρικής ομάδος της ΠΑΕ Βόλος και μεταφορά στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Για ακόμα μία φορά τους ξεκαθάρισα πως σε ό,τι αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΠΑΕ, αγορά μετοχών κτλ., υπάρχει περιθώριο συζητήσεων. Σε ό,τι όμως αφορά τη μεταφορά της ομάδος από το Βόλο, δεν υπάρχει έδαφος για περαιτέρω συζητήσεις. Η ΠΑΕ Βόλος, τους ξεκαθάρισα, παραμένει στην πόλη του Βόλου και θα την εκπροσωπήσει στη Super League και τους ευχήθηκα κάθε επιτυχία στην προσπάθειά τους για τη διάσωση του ιστορικού Ηρακλή. Από το προφίλ του Αχιλλέα Μπέου στο Facebook το διαβάζω αυτό. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ξαναδιαβάζω λοιπόν την γραπτή τοποθέτηση που έχει ο Αχιλλέας Μπέος στο προφίλ του στο Facebook. Πλέον έτσι γίνονται οι ενημερώσεις. Σήμερα, μετά από μεσολάβηση του ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και φίλου Τόμ Παπαδόπουλου, και που να μην ήταν και φίλοι δηλαδή, και προγραμματισμένο ραντεβού, δέχτηκα στο γραφείο μου επίσκεψη ομάδας επιχειρηματιών με επικεφαλής τον Ηλία Θοδωρίδη, που σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα, που μου εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για αγορά των μετοχών της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ Βόλος και μεταφορά στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Για ακόμα μια φορά τους ξεκαθάρισα πως σε ό,τι αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΠΑΕ, αγορά μετοχών κλπ., υπάρχει περιθώριο συζητήσεων. Σε ό,τι όμως αφορά τη μεταφορά της ομάδας από το Βόλο, δεν υπάρχει έδαφος για περαιτέρω συζητήσεις. Η ΠΑΕ Βόλος, ξεκαθάρισα, παραμένει στην πόλη του Βόλου και θα την εκπροσωπήσει στη Super League και τους ευχήθηκα κάθε επιτυχία στην προσπάθειά τους για διάσωση του ιστορικού Ηρακλή. Χρήστο Κιώση, για να δώσουμε καλησπέρα στον καλεσμένο μας, θέλω και το αντίστοιχο χαλί. Τον έχουμε στη γραμμή. Τη συνέντευξη θα την κάνουμε στα ελληνικά, στα κινέζικα. Καλησπέρα Κώστα Προύσαλη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και μου δίνει το βήμα να ξαναευχαριστήσω τα παιδιά ή το παιδί από τον Γκοτζίρα. Τον Γκοτζίρα, ένας είναι, ναι, τεράστιος. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το εκπληκτικό σκίτσο που έκανε. Για όσους δεν γνωρίζουν, χθες το απόγευμα κάπου εκεί, ανέβασε από αυτά τα γνωστά σκίτσα του, τα εκπληκτικά που είναι πραγματικά μέσα στη φαντασία. Τον Κώστα Προύσαλη, έχει πάρει το κεφάλι του Κώστα και το έχει βάλει προφανώς στο σώμα του Μπρους Λι ή κάποιου αλλού, δεν ξέρω. Και έχει γράψει Προύσαλη. Δεν ξέρω αν αισθάνεσαι, Κώστα, Κινέζος. Πάντως, ως αρχηγός του Ηρακλή, νομίζω ότι νιώθεις και πάλι χαρούμενος και ικανοποιημένος που παραμένεις για ακόμα μια σεζόν εδώ. Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα που ήθελα και εγώ να συνεχίσω να είμαι στον Ηρακλή, και η διοίκηση και ο προπονητής. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση κάπου να στραβώσει. Φέτος ήμουν και υποχρεωμένος, αλλά ήθελα εις διπλού να μείνω στον Ηρακλή, γιατί γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από τη διοίκηση και από τον κόσμο του Ηρακλή να στηρίξουν το τμήμα του Βόλεϊ. Και θεωρώ, με αυτά που λέει, τα λίγα που ξέρω, ότι είμαστε σε αρκετά καλό σημείο, ειδικά σε σχέση με πέρσι τέτοιο καιρό. Mm-hmm. Μιλάω για τη δημιουργία της ομάδας. Ναι, θα πάμε φυσικά και σε αυτό. Να υποθέσω ότι κράτησε λεπτά το να συμφωνήσετε, να τα βρείτε. Δευτερόλεπτα δεν ήταν θέμα διαπραγματεύσεων καθόλου. Μιλήσαμε, θέλαμε. Η επιθυμία ήταν κοινή και αυτό ήταν όλο. Και τελείως, κατευθείαν, ναι. Γιατί, όπως είπα, θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω. Η διοίκηση και οι προπονητές ήθελαν να μείνω, οπότε δεν υπήρχε κάποιο κόλλημα κάπου να κολλήσουμε. Mm-hmm. Και δεν θα κάνω την κλισέ ερώτηση πώς αισθάνεσαι που ξανά είσαι αρχηγός της ομάδος. Θα πω τι είναι τα πρώτα πράγματα που σκέφτεσαι για την επόμενη χρονιά. Τι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή? Το μόνο, όταν συμφωνήσαμε για το Μάκη, το μόνο που ήθελα ήταν να έρθουν τα ντέρμπι στην Μίκρα, να γίνει στο κλουβί και να τραγουδάμε όλοι μαζί το σύνθημα μετά από κάθε παιχνίδι, μετά από κάθε επιτυχία. Γιατί έχουμε συνηθίσει τα τελευταία δύο χρόνια που έχω ξαναγυρίσει στον Ηρακλή, η Μίκρα μας να είναι ένα πολύ ωραίο και δυνατό χειρό. Να είναι κλουβί, να μην μπορεί να περάσει εύκολα κάποια ομάδα από εκεί μέσα. Έτσι ακριβώς, και το έχετε κάνει και πετύχατε και μεγάλες νίκες και φτάσατε και δύο φορές στο τελικό. Αυτό είναι μια δεύτερη σκέψη, δηλαδή να κάνουμε το τρίτη και φαρμακερί, καθώς ο Ηρακλής, είτε για το League Cup είτε για το κύπελο, έτσι, γιατί είναι δύο οι τελικοί. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Όπως, αν θυμάστε, πριν τρία χρόνια τέτοια εποχή, πάλι καλοκαίρι που ξαναγυρίζω στον Ηρακλή, είχαμε πει ότι πρέπει να ξαναβάλουμε τον Ηρακλή στις πολύ καλές ομάδες του Βόλεϊ, ψηλά στη βαθμολογία.
θεωρώ σε ένα σημείο το έχουμε καταφέρει, αλλά η Ηρακλής χωρίς κύπελα και τρόπαια και Champions League δεν είναι η Ηρακλής, είναι κάτι λείπει. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό σημείο. Ότι ναι, μεν υπάρχει απόσταση από τις δύο από τις ομάδες, αλλά δεν είναι χαοτική πλέον. Και από ό,τι είδες, παίζει και στο τελικό. Ναι, εκεί είναι ένα μάτς. Το θέμα είναι να φτάσει εκεί. Μισή βοήθεια θέλω ένα παραπάνω για να φέρουμε ένα τρόπαιο. Ένα κύπελο. Παρόλο που το budget είναι τεράστια διαφορά μας από την άλλη ομάδα, δείξαμε ότι θέλαμε μια μπάλα, μια μισή βοήθεια μέσα στη χρονιά. Μισή βοήθεια, είτε ακριβώς. Όταν χάνει σετ 25-27, όντως είναι μια μπάλα, έτσι, μια μισή. Δεν μπορείς να πεις ότι σου έλειπε κάτι φοβερό εκείνη τη στιγμή. Ήτανε να, αυτό θέλω σου πω. Να γίνει. Ήτανε να γίνει. Έχει παραμείνει και ο Γιάννης Ορφανός. Και νομίζω ότι η διοίκηση του Κυανόλευκου Βόλεϊ αποφάσισε να ανακοινώσει ιεραρχικά και να δώσει σημασία σε αυτές τις ανακοινώσεις, πρώτα τον προπονητή και μετά τον αρχηγό. Οπότε οι δύο πρώτες που έχουμε, Κώστα, είσαι εσύ και ο Γιάννης Ορφανός, και από εκεί μπαίνουν οι βάσεις. Γνωρίζετε και πολύ καλά πλέον, έτσι. Προφανώς η διοίκηση ανανεώνει τον προπονητή και ο προπονητής διαλέγει τους παίκτες. Εδώ πέρα υπάρχει μια πάρα πολύ καλή χημεία, θα έλεγα εγώ. Αυτό φαίνεται και στα αποθητήρια, όπως έχει με στα αποθητήρια και στις αποστολές όπως έχει έρθει μαζί μας, ότι πρώτα απ' όλα είμαστε οικογένεια. Και γι' αυτό, παρόλα τα προβλήματα που είχαμε και τις δύο χρονιές, δεν βγήκε κάτι προς τα έξω. Και στις χαρές μας και στη λειτουργία, ό,τι γινόταν μέσα στο γήπεδο, έμενε στο γήπεδο. Mm-hmm. Δεν έβγαινε κάτι προς τα έξω. Αυτό θεωρώ είναι μια επιτυχία μας. Γιατί έχουμε άλλες δύο ομάδες στα πρώτα δύσκολα να τα παρατάνε. Εμείς είμαστε στον Ηρακλή, ξέρουμε που είμαστε. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και του χρόνου και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για τα δύσκολα. Και επειδή λες για δύσκολα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος κρατά την ομάδα ζωντανή, είναι ο κόσμος με την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας. Για κάποιους, το συζητούσαμε και με τον προπονητή σου πριν από λίγες μέρες εδώ στην εκπομπή, όταν και ανανέωσε. Για κάποιους το νούμερο μπορεί να είναι μικρό, για άλλους μεγάλο. Εγώ θα πω ότι είναι πρωτοφανές για το συγκεκριμένο άθλημα να έχεις δώσει 250 διαρκείας μέσα στο κατά καλό καιρό. Κοιτάξτε, το όραμα το δίνει η διοίκηση. Και ο κόσμος ακολουθάει. Ο κόσμος του Ηρακλή έχει αποδείξει, δεν χρειάζεται να το λέμε, έχει αποδείξει ότι αγαπάει αυτό το τμήμα. Το τμήμα που έφερε επιτυχίες, έφερε δόξα, έφερε αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο. Απλώς το θέμα είναι πώς μπορούμε όλοι μαζί να το ξανακάνουμε τον Ηρακλή να το φτάσουμε εκεί ψηλά. Και όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει, παρόλο που το budget μπορεί να σου φανεί χαοτικό, μέσα στο γήπεδο, το έχουμε αποδείξει αυτό, δεν το συζητάω από κανέναν, ότι δεν έχουμε μεγάλες διαφορές από τις άλλες ομάδες. Απλώς θέλει να γίνει λίγο καλύτερο σχεδιασμός και να είμαστε λίγο πιο πολύ προσεκτικοί. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ο κόσμος θα βοηθήσει αυτή τη διοίκηση. Το έχει κάνει, γιατί από ό,τι μίλησα χθες με τον πρόεδρο, το νούμερο που υπάρχει στα διαρκές αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό. Τέτοιο νούμερο πέρυσι δεν υπήρχε. Ναι. Και φυσικά εκτός από τον κόσμο, καλούμε και τους επώνυμους Ηρακλήδες να σταθούν στην διοίκηση με οποιαδήποτε μορφή, είτε με χορηγία, είτε ό,τι μπορούν. Γιατί το ξαναλέω και το εννοώ αυτό που λέω. Η διαφορά μας δεν είναι πλέον τεράστια. Δεν είναι όπως την πρώτη χρονιά που γυρίσαμε όλα τα παιδιά πίσω για να ξαναπάρουν τον Ηρακλή στο χάρτη του βόλεϊ. Είναι μικρές οι διαφορές και θέλουν η παραμικρή βοήθεια, η παραμικρή λεπτομέρεια. Τι να πω τώρα. Ένα μικρό πραγματάκι μπορεί να μας δώσει ένα τρόπο, ένα κύπελλο. Τόσο πολύ λείπει και από εμάς και από τον κόσμο του Ηρακλή και από τον πρόεδρο και από όλο τον συλλόγο. Όπως μας είπε ο προπονητής σου, πλέον ο Ηρακλής πάει σε ρόστερ με δύο ξένους και να βασιστεί σε ένα κορμό από πέρυσι και κάποιους καλούς προφανώς Έλληνες που θα εντοπίσει. Με αυτά που έχετε συζητήσει με την διοίκηση, χωρίς να θέλω να σου ζητήσω λεπτομέρειες φυσικά, να μας αποκαλύψεις πρόσωπα, τι ομάδα θα ήθελες και περιμένεις να δημιουργηθεί, Κώστα, για φέτος? Εγώ θα ήθελα μια γρήγορη ομάδα, και εκεί θεωρώ ότι κινούμαστε, δέλκτη, που να είναι καμικάζι όλα τα παιδιά. Να μπαίνουν σε οποιοδήποτε γήπεδο, να μασάνε και να τα δίνουν όλα. Και στο τέλος θα βλέπουμε τι έχουμε κάνει. Αυτός είναι ο στόχος. Και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Και θεωρώ ότι ήδη σιγά σιγά και από τις ανακοινώσεις που θα έρθουν και τις επόμενες μέρες, θα δει ο κόσμος και ο φίλος του Ηρακλή ότι κινούμαστε σε σωστές βάσεις. Γιατί το μόνο εύκολο για τη διοίκηση είναι να χρεώσει το σύλλογο. Είναι το πολύ εύκολο στα λόγια να δώσει συμβόλαια.
Να φέρνει, να φέρνει, να φέρνει και μετά να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Να μην έχει να τους κρυώσει. Ενώ τώρα μιλάμε ότι είμαστε μέσα Ιουλίου, έχουμε μείνει 4 παιδιά που είμαστε από πέρυσι ακόμα υπάρχει ανοιχτός. Ανοιχτό οικονομικό, αλλά θεωρώ ότι στις επόμενες 10-15 μέρες θα έχει κλείσει χρονιά. Και για τα ελληνικά δεδομένα, 10-15 Ιουλίου να έχει κλείσει χρονιά οικονομική προηγούμενη, είναι ένα τεράστιο βήμα προς μπροστά. Το ξέρω και θα το πω και στον κόσμο να το ακούσει, γιατί το βόλι είναι ένα άθλημα που έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο κενό. Αν δεν έχεις εθνικές, αν δεν έχεις beach volley κτλ. Που πέρασες από αυτό το στάδιο, κυρίως με τις εθνικές όλα αυτά τα χρόνια, με την εθνική, υπάρχει πολύ μεγάλο κενό. Δηλαδή από Απρίλιο πάμε Οκτώβριο, έτσι δεν είναι? Εκεί τι κάνει ο αθλητής? Από Απρίλιο, Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτέμβριο. Ναι, μέσα, okay. Μέσα... Για παιχνίδια μιλάω, ναι, ναι. Πώς μπορεί κάποιος να διατηρηθεί και να είναι αυτός που θέλει να είναι, να είναι ο καλός εαυτός του για να βγάλει το 100%? Είτε με γυμναστή, είτε με προπονητή. Εγώ έχω επιλέξει να γυμνάζομαι με γυμναστή όλο αυτό το διάστημα που δεν είναι σε εθνικές ομάδες. Και γι' αυτό σε αυτήν την ηλικία θεωρώ ότι είμαι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Την ηλικία δεν τη λέμε. Την ηλικία δεν τη λέμε. Δεν έχω να κρύψω κάτι, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το ξέρω. Είμαι όπως ο Κουσόλης, είμαι 38 χρονών. Όποιος θέλει έρχεται στο γήπεδο να με δει, να με κρίνει. Όποτε δεν παίζω καλά, λέω δεν παίζω καλά. Όποτε παίζω καλά, λέω παίζω καλά. Εγώ αυτό θέλω. Εγώ δεν φοβάμαι την κριτική. Γι' αυτό πρέπει να γυρίσω στον Ερακλή. Δεν φοβάμαι την κριτική να έρθει κάποιον να πει Κώστα σήμερα δεν είσαι καλά. Μαζί του είμαι και εγώ. Αλλά και αυτός να έρθει στο γήπεδο να μας υποστηρίξει και να μας υποστηρίξει όπως πρέπει. Γιατί αυτό το σύνθημα με μένα που μου αρέσει, όχι ο οπαδικό σύνθημα, είναι αν δεν μπορείς να μας υποστηρίξεις στα δύσκολα, μας υποστηρίζεις. Γιατί στα εύκολα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Όταν πάει η ομάδα καλά και είναι πρωταθλήτρια και τελικούς Champions League, όλοι είμαστε καλά. Οι μάγκες και τα... πώς να το πω τώρα, να είμαστε ραδιόφωνο. Οι κοχώνες χρειάζονται να βγουν στα δύσκολα. Τα κότσια. Για να το μεταφράσω κάπως αυτό που είπες στα ισπανικά. Εύχομαι και φέτος να μπορέσετε να δώσετε γούστα στον κόσμο και στη Μίκρα, αλλά και στα εκτός έδρας και σε Final Four, εφόσον τα καταφέρει η ομάδα και είναι πάλι εκεί. Είχα κάνει και μια ευχή προχθές με τον κύριο Ορφανό. Το εύχομαι ξανά, θα το πω και σε σένα ως αρχηγός του Ηρακλή, να μας αναγκάσετε να μπούμε σε αεροπλάνο και φέτος. Και μία και δύο φορές. Γιατί αν θα μας βάλετε σε αεροπλάνο, προφανώς κάτι καλό θα έχει γίνει για να πάμε κάπου αλλού. Και να μπορέσουμε να έχουμε μία χρονιά με ό,τι καλύτερο. Εγώ θέλω προκύψει. Ένα τελικό κυπέλλο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω τον κόσμο μας. Δίπλα μας, γιατί τα δύο τελευταία. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, ξέρεις κάτι, μας δίνεις είδηση. Δεν ξέρω, το έγινε πρόπερση, νομίζω, στο Αλεξάνδριο. Δεν έγινε. Τότε ήμουν στη Γαλλία. Ναι, ίσως στη Γαλλία. Θέλω έναν. Πριν τρία χρόνια. Είναι τελικό εδώ μέσα και είναι ο οποίος θέλει αντίπαλος. Σας έρθει και η καρδιά να παίξουμε απέναντι. Δεν φοβάμαι κανένας. Κώστα, κάνουμε και ένα σχόλιο για το ελληνικό βόλεϊ, γιατί πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο. Δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίξουν. Πόσοι θα είναι. Θα φύγει η ΑΕΚ και ο Εθνικός. Θα έρθει η Κοζάνη. Τι θα γίνει με το Φίνικα. Και υπάρχει και αυτό το οξύμορο που ξαφνικά, ενώ δεν υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κατέβουν, λένε πάμε σε πέντε ξένους. Δηλαδή είναι λίγο ότι να είναι η κατάσταση. Κοιτάξτε, εγώ τώρα και που ήμουν και στη Γαλλία και στο εξωτερικό και έχω πάει και σε Ολυμπιάδες και παγκόσμια πλανήματα και εμένα μου φαίνονται, τι να πω τώρα, λες και είμαστε σε τουρκομική χώρα. Στη Γαλλία, για να φανταστείς τώρα, ήδη οι ομάδες ξέρουν το πρόγραμμα τους. Ξέρουν πότε θα παίξουν, πότε έχουν διακοπές. Οι προπονητές πάνω σε αυτό στείλουν το πρόγραμμά τους. Οι παίκτες ξέρουν πότε θα κάνουν την κοιλιά τους, πότε θα αποδώσουν καλύτερα, τι στόχους έχουν, τι θα κάνουμε. Κατάλαβες, ας πω. Και δεν είναι πολύ δύσκολο να οργανωθούμε. Είμαστε μια μικρή κοινωνία το βόλεϊ. Υπάρχουν άτομα που θέλουν να βοηθήσουν με νέες ιδέες και νέα οράματα, αρκεί να τα βοηθήσουν να βοηθήσουν. Θεωρώ ότι ο ΠΑΣΑΠ, παρόλο που εγώ δεν είμαι μέλος του ΠΑΣΑΠ, από τον τελευταίο καιρό κινείται σε σωστές βάσεις. Υπάρχουν νέες απόψεις, νέα οράματα. Δεν γίνεται αυτό το ένας είμαι και αποφασίζω και κάνω ό,τι θέλω. Και σε αυτό που είπες ότι δεν ξέρουμε πόσες ομάδες κατέβουν, τι θα κάνουμε, εδώ αξίζουν και συγχαρητήρια να δώσουμε και στη δίκη του Ηρακλή. Που σου είπα, έχουν μείνει 4 παιδιά από τα 14 τα περσινά να τελειώνει οικονομικά η χρονιά. Και βλέπεις ότι υπάρχει σε αυτά τα στενά οικονομικά πλαίσια, χωρίς το μεγάλο χορηγό,
βλέπεις ότι οι άνθρωποι προσπαθούν. Και είναι ήταν τους λόγους αυτός ότι εγώ ανανέωσα πιο γρήγορα από ότι κανονικά θα γινότανε. Mm-hmm. Γιατί ήθελα να μπω μπροστά, να στηρίξω αυτή τη διοίκηση και να τους πω εντάξει, okay, υπάρχει μια κάτι από πέρυσι, αλλά δεν πειράζει. Το βάζουμε στην άκρη και πάμε να δημιουργήσουμε κάτι καλό. Εύχομαι να το δημιουργήσετε ολόψυχα. Θα τα λέμε μέσα στη σεζόν, είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Προύσαλη, τον αρχηγό του Ηρακλή, που παραμένει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στην επιστροφή του, γιατί είναι και άλλα χρόνια που έχει παίξει στην ομάδα. Έχει κατακτήσει και double το 2012 και πρωτάθλημα και κύπελο. Είμαστε έτοιμοι να πάμε Ολλανδία ξανά, να μιλήσουμε με τον Χρύσανθο σε πολύ λίγο. Ο Θωμάς από την Κιανόλυφη Αλεξάνδρεια γράφει: Ηρακλής κατά το δαίμονα εαυτό του ταιριάζει απόλυτα. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα. Αν και αρκετά τραβηγμένο και κάτι που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ρεαλιστικά, θα πρότεινα στους πολύ φιλελεύθερους Ηρακλειδείς να πούνε στον Μπέο να πουλήσει κάπου το Βόλο και να αναλάβει εν λευκό τον Ηρακλή. Θα ανέβει τρένο. Εννοείται ότι τέτοια μπαλαδόφατσα. Το άλλο δεν μπορώ να διαβάσω. Που χρειάζεται στην καθαρή Ελλάδα και στο ποδόσφαιρό της δεν έχουμε και θέλουμε για να ανεβούμε κάποτε. Αντέχει ο λαός μας όμως και αμφίβολους αγώνες σε αυτή τη διάρκεια, ίσως και ευθείες αντιπαραθέσεις με το οργανωμένο κίνημά μας. Απλά μια σκέψη που είναι πολύ τραβηγμένη, αλλά θα ήταν και ο μόνος τρόπος να ανεβούμε σε 3 χρόνια. Κρίμα για τα νέα Ηρακλάκια που χάνουμε κάθε μέρα. Δημήτρη, 1000 χρόνια. Διάβασα το mail σου, φίλε Δημήτρη. Η ενημέρωση με την δήλωση που διάβασα 2 φορές του Αχιλέα Μπέου ήρθε. Τώρα από την πλευρά του Ηρακλή, αν θα προκύψει κάτι, θα το δούμε. Αν θα προχωρήσει η Επιτροπή σε κάποια τοποθέτηση, ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο, κάποια δήλωση. Θυμίζω έχουν αποχωρήσει ήδη για διαφορετικούς λόγους από την Επιτροπή τόσο ο Σάκης Αποστολίδης όσο και ο κ. Αντωνέλης που μας μετέφερε να το μεταφέρουμε στην εκπομπή. Εάν οριστικοποιηθεί το ναυάγιο μετά και την γραπτή τοποθέτηση του Αχιλέα Μπέου, τότε όπως καταλαβαίνετε η Επιτροπή θα ασχοληθεί 100%, γιατί αυτό ήθελε να τσεκάρει πρώτα, τι γίνεται με τον Μπέο. Θα ασχοληθεί 100% με αφημή ομάδος από τη Football League. Θα είναι η Τρίγλια, θα είναι κάποια άλλη. Αυτοί ξέρουν που κάνουν τα ραντεβού. Δίνουμε σκυτάλι στο Ράδιο Μαρμίτα για τα 2 φιλικά που θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο. Ο Ζάχος είναι ήδη εδώ και θα τα ακούσετε ζωντανά από το Λίμπερο 107,4. Ευχές για όμορφο βράδυ, πρώτα Θεός αύριο, εδώ πιστεί στο ραντεβού μας. Να είστε καλά.